συνεννόηση είπαμε ότι καλό είναι η όποια κινητοποίηση να συμπεριλαμβάνει όλους τους νομούς οι οποίοι έχουν το πρόβλημα. Δηλαδή, όλη την Ημαθία, άρα και τους συλλόγους της Νάουσας, φυσικά και της Αλεξάνδρειας, τη Σκίδρα, τα Γιαννιτσά, την Έδεσα, τον Βελβεντό και τη Λάρισα. Διότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και επομένως δεν είναι ζήτημα μονάχα της Βέρειας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της συνάποψης έγινε η σημερινή συνάντηση και συγκέντρωση στην οποία συμμετέχουν όλες οι συνεργατικές οργανώσεις που εκπροσωπούνται και εδώ στο πάνελ και οι συνεταιριστικές οργανώσεις καθώς και οι οργανώσεις παραγωγών. Λίγα λόγια το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Έγινε πριν από μερικές μέρες στα καλύβια της Πέλλας μετά από πρωτοβουλία συνεταιριστικών οργανώσεων εκεί, του ΣΕΑΣΗ συγκεκριμένα, όπως τη γνωρίζω, όπου παρίστανται κυβερνητικοί βουλευτές και αποφασίσαμε να γίνει μία συνάντηση στον ΕΡΓΑ με τη διοίκηση για να τεθούν τα θέματα. Στη συνάντηση των καλυβίων, από γεωπόνο συνεργάτη των οργανώσεων παραγωγών της Ημαθίας, διαβάστηκε ένα κείμενο, μία τεκμηρίωση, από την οποία αποδεικνυόταν ότι οι ζημιές από τις βροχοπτώσεις είναι ζημιές οι οποίες καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΡΓΑ. Στη συνέχεια, ήρθαμε σε επαφή, σαν κοινοπραξία, με το Ινστιτούτο Φιλοβόλο Δέντρο της Νάουσας και με έγγραφο του ζητήσαμε να κάνει μία γνωμάτευση με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή του για να μας πει για ποιο λόγο, κατά την άποψη και την εκτίμηση του Ινστιτούτου, υποστήκαμε αυτές τις ζημίες. Αυτή η γνωμάτευση, η γνωμοδότηση μάλλον, ήρθε στα χέρια μας πριν από μερικές μέρες και ετέθη υπόψη της διοίκησης του ΕΡΓΑ. Είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί, είναι δομημένο πάνω σε επιστημονικά και καταγεγραμμένα στοιχεία από τα επιστημονικά όργανα του Ινστιτούτου και επομένως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Παράλληλα, μας ανακοινώθηκε ότι το Υπουργείο Γεωργίας θα συστήσει επιστημονική επιτροπή η οποία θα επιληφθεί του θέματος για να γνωμοδοτήσει ποιοι ήταν οι λόγοι της ζημίας, ποιες ήταν οι αιτίες για τις ζημίες τις οποίες υποστήκαμε. Δεν γνωρίζω αν έχει συσταθεί ακόμη αυτή η επιστημονική επιτροπή. Θεωρώ ότι είναι θέμα το οποίο... Το μεσημέρι, από ό,τι μας λέει η κυρία Τζάκη. Εμείς θα θέσουμε υπόψη ό,τι στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας. Ταυτόχρονα, κατά τη σύσκεψη στον ΕΡΓΑ, δηλώσαμε στην διοίκηση ότι εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο κανονισμός μας καλύπτει και επομένως θα κινήσουμε κάθε νόμιμη διαδικασία έτσι ώστε να τύχουμε της αποζημίωσης από τον ΕΡΓΑ. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της δήλωσής μας, σήμερα καταθέσαμε εξώδικο διαμαρτυρία προς την διοίκηση του ΕΡΓΑ, με την οποία τους ζητούμε να προχωρήσουν στην αναγγελία έτσι ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί που έχουν πάθει ζημία για αυτές τις ποικιλίες να κάνουν δήλωση ζημίας. Σε περίπτωση που ο ΕΡΓΑ δεν προχωρήσει στην λεγόμενη αναγγελία, τότε δηλώνουμε ότι σαν οργανώσεις και σαν συλλογικοί φορείς θα προχωρήσουμε στη συγκέντρωση των δηλώσεων παραγωγών και στη συνέχεια θα κατατεθούν αγωγές για να διεκδικήσουμε τις αποζημιώσεις που κατά την άποψή μας μας ανήκουν. Τώρα, μπαίνει ένα ζήτημα. Αυτές όλες οι προσπάθειες, οι οποίες είναι και μεθοδικές και στηρίζονται πάνω σε υφιστάμενη νομική βάση, αν θα πρέπει να υποστηριχτούν και από κινήσεις και από κινητοποιήσεις, οι οποίες θα υποδηλώσουν την ανάγκη της κοινωνίας να υποστηριχθεί και του αγροτικού κόσμου να υποστηριχθεί από τα κρατικά ταμεία, από τα ταμεία τα ασφαλιστικά. Δεν ζητάμε, όπως υπόθηκε, ούτε ελεημοσύνη, ούτε κοινωνικές παροχές. Ζητάμε τήρηση των κανονισμών και μάλιστα του συγκεκριμένου κανονισμού. Το αν δεν υπάρχουν χρήματα στα ταμεία ή αν τα χρήματα είναι οριακά για να καλύπτουν τις αποζημιώσεις, είναι ένα ζήτημα που εμάς δεν μας αφορά. Και ένα άλλο επίσης θέμα που το θέτω στους βουλευτές μας είναι
ότι με βάση την νομοθεσία το Υπουργείο Γεωργίας από τα διαθέσιμά του οφείλει να δώσει έως το 20% επί των εισπράξεων των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΛΓΑ ως στήριξη προς τα ταμεία του ΕΛΓΑ. Και μάλιστα σας αναφέρω, είναι ο νόμος 3877 του 2010, στο άρθρο 7 όπου αναφέρεται στους πόρους και τα αποθεματικά του ΕΛΓΑ, στην παράγραφο Δέλτα, λέει ένας από τους πόρους, η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΕΛΓΑ. Το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των πραγματοποιηθέντων ετήσιων εσόδων του ΕΛΓΑ που προέρχονται από τις εισφορές των αγροτών. Από ό,τι γνωρίζω, από το 2010 μέχρι και σήμερα, το Υπουργείο Γεωργίας, με βάση δήλωση εκπροσώπου των αγροτών στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει δώσει μόνο 4 εκατομμύρια. Αν λάβετε λοιπόν υπόψη, από το 2010 μέχρι και το 2016, μεσολαβούν 7 χρόνια, άρα λοιπόν, με βάση το 20%, είναι αρκετά τα εκατομμύρια τα οποία οφείλει το κράτος στο ασφαλιστικό μας ταμείο. Άλλη μία παράμετρος λοιπόν, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη. Εάν λοιπόν μέχρι σήμερα το ασφαλιστικό ταμείο μπορεί και καλύπτει έστω και οριακά τις ανάγκες ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, αντιλαμβάνεστε, εάν πέσουν και αυτά τα χρήματα του έως 20% επί των εισπράξεων μέσα ταμεία, υπερκαλύπτουν με μεγάλη άνεση τις ανάγκες οι οποίες προέκυψαν και θα προκύψουν. Εμείς εδώ θα πρέπει να συναποφασίσουμε πότε πρέπει να γίνει αυτή η κινητοποίηση, να δηλώσουμε στην κυβέρνηση ότι θα προχωρήσουμε σε κινητοποίησεις, έτσι ώστε και ο αγροτικός κόσμος να εκδηλώσει την αγανάκτησή του, αλλά και το πρόβλημά του, αλλά και ο αστικός πληθυσμός να δηλώσει τη συμπαράστασή του, διότι γνωρίζει ότι με τις φετινές τιμές που είναι κάτω από τα 20 λεπτά το κιλό και με την καταστροφή η οποία έχει συμβεί, δεν μπορεί να επιβιώσει, άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε και καμία αγορά. Οι βουλευτές θεωρώ ότι είναι σύμμαχοι και συμμαχητές μας, διότι αντιλαμβάνονται ότι αν αυτοί οι δύο νομοί βουλιάξουν στη φτώχεια, οι πρώτοι οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν τα σοβαρότατα προβλήματα και τις αντιδράσεις του κόσμου θα είναι οι ίδιοι. Και σαφώς δεν έχουν καμία διάθεση να υποστούν συνέπειες για τις οποίες σε τελική ανάλυση δεν είναι και υπεύθυνοι. Επομένως, ζητάμε πλήρη εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών, ζητάμε να ενισχυθούν τα ταμεία του ΕΛΓΑ από το Υπουργείο Γεωργίας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, λαμβάνοντας υπόψη και τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Και φυσικά ζητάμε να προχωρήσει στην αναγγελία ΕΛΓΑ για να ξεκινήσουν οι δηλώσεις των αγροτών. Αυτά.